Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας του Μπασκετάκη, θα παρακολουθήσουμε μαζί από την Θεσσαλονίκη, από τη Sony Carina, την αναμέτρηση μεταξύ Achilles Legends και Puebla PC, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο 5-1 και στο 3-4 αντίστοιχα, δύο ομάδες που διεκδικούν την τετράδα, τη Sony Carina στη Θεσσαλονίκη, στην ψυχρή Θεσσαλονίκη, να υπάρχει πρώτη επίθεση και πρώτη πόντι με την ομάδα του Αχιάλου. Με το καλάθι. Με το φίλης, σε αυτή τη γωνία άστοχο. Ευχαριστή. Είναι ξανά για τους παίκτες του Αχιάλου. Μας το πάει στην αυτή την πλευρά. Κλείνουν καλά οι παίκτες του τον Πουέμπλα. Η ρακέτα. Βάλει είναι ξανά την Puebla PC. Δύο έχουν σκοράρει το πρώτο καλάθι, έχουν τώρα την κατοχή. Μελίδης αλλάξει. Ζεκίδης, βάλε που πάει χαμηλά, ένα jump shoot άσχημα αυτή τη φορά. Τον Καρδιοφίλη, ο οποίος παίρνει αρκετές προσπάθειες όσο βρίσκεται μέσα στο παρκέ. Γυαλής. Θα βγει στην αδύνατη πλευρά εκεί που υπάρχει ελεύθερος στην 3 από τον Ψάλτη. Υπάρχει εξαιρετικό rebound όμως. Τον Καραγκιαούρη. Άστοχο στους 2-3. Αμυντικό rebound. Γυαλίδης. Ένα screen από τον ψηλό. Δεν υπάρχει αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Καρδιοφίλης. Θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Σουτ για 3, εύστοχο. Τον Τσιμπούρη. Τρία, δύο το σκορ. Θα πάει χαμηλά στη ρακέτα. Άστοχος, δεν υπάρχει φάουλ. Κάλλης και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις εφηδιασμού, 3-1-2-3. Coast to coast θα βάζει με τον εαυτό του Καρδιοφίλης, ο οποίος αστόχησε, θα έκανε όλα σωστά εκτός από το να βάλει το καλάθι. Κάλλης, πάλι θα πάει στη γωνία. Συμπεζής, θα αφήσει να περάσει 3 ασφάλεις. Αναφορά, η μπάλα είναι πάλι για την Κιέλο με 6 δευτερόλεπτα. Βρέθηκε ελεύθερο στο 3 και είναι εύστοχο. Από τον Ψάλτη. Κιέλο η οποία έχει μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή της έναντι των 9 της Πουέμπλα. Άστοχο στο 3 από τον Χασεκίδη. Καλής. Θα κατεβάσει μια ακόμη επίθεση. Θα πάει στη γωνία. Σκέφτηκε ίσως για 3. Ο Μπεζής. Άστοχος για 3 και θετικό rebound. Και ξανά άστοχος κάτω από τη ρακέτα. Θα στοχίσει ξανά ο Καρδιοφίλης. 6-45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα κάποιο φάουλ. Τερπέζης. Πάει στο low post. Υπάρχει βοήθεια στην άμυνα, θα περάσει 3. Θα στοχίσει, θα παλέψει για το rebound. Μαχητικός σε αυτή τη φάση. Δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει. Θα βρωθεί στο κέντρο του Πέτρο του Καρδιοφίλη. Υπάρχει ελεύθερη για 3 από τον Σουμελίδη. Που έπλαγε, η οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την αμυντική ανισορροπία των αντιπάλων τους. Στην κορυφή ο Τάλης. Ακίνδυνος εκεί. Θα πάει χαμηλά στον Καρατζαούρη. Υπάρχει ακόμα ένα σουτ για 3 του Ψάλτη. Δύο ομάδες που σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά κυνηγάνε αρκετά το τρίποντο. Άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε όχι. Ασεκίδης. Καρδιοφίλης στην κορυφή. Βάλει τον Τσίμπουρη. Καρδιοφίλης θα στοχίσει. Θετικό rebound, αλλά
Υπάρχει επίσης αλλαγή κατοχής. Μπαλένι για την αρχή, αλλά ξανά. Οργανώνεται τώρα η επίθεση. Πάλι ξύνει το σύνθημα, αν θέλετε. Πάλι κυκλοφορεί την μπάλα. Δίνουν αρκετά ελεύθερα σου την παίκτη της Πέμπλα. Άφησαν ένα ακόμα. Δεν θα το εκμεταλλευτεί όμως ο Σερβέζης, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί ένα λάθος. Προσπαθεί να πετύχει ένα καλάθι. Θα υπάρχει ένα ακόμα εξαιρετικό rebound από τον Καρατζαούρη και καλάθι και φάουλ. Τώρα έχει φτάσει στο 3-10. Έχουν αρχίσει να επιβάλλουν έναν ρυθμό οι παίκτες της Αχιάλου. Φαίνεται να έχει μεγάλο πρόβλημα στα αμυντικά rebound η ομάδα της Πουέμπλα. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Βασίλης Καπετάνιος στην συνέντευξη που υπάρχει και λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτό ακριβώς ανέφερε, τον έλεγχο των αμυντικών rebound, τον οποίο θα κληθεί η ομάδα του να επιβάλλει, αν θέλει να καθιερώσει ένα ρυθμό. Επιθεί ένα ακόμα ελεύθερο σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά, το Γαλλί. Τώρα αρχή transition άμυνα από την Αγχίελο, η οποία θα βρει τους παίκτες της. Βρέθηκε ένα σουτ από μέση απόσταση από τον Καρδιοφίλη. Γαλλίς, με 4.35 και το τέλος της πρώτης περίοδου. Γαλλίς. Τάλπης, αλλά θα πάει χαμηλά στο ψηλό του Καρατζαούρη για μία ακόμα φορά. Ένα low post έχει όχι σαν δύναμο αντίπαλο, προσπάθησε να πάρει θέση για επιθετικό rebound, αλλά το σούπια 3 μπήκε από την περίμετρο. 5-13. Γέλος, η οποία δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο foul, μετά από σχεδόν 6 λεπτά. Ένα ακόμα από τη γωνία, έστωχο και αυτό από τον Τσίμπουρη. Οι δύο ομάδες δεν φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην περίμετρο όσον αφορά την αμυνά τους. Έχουν πολλά ελεύθερα σουτ. Ο Γαλλίς θα προσπαθήσει να βγάλει μια περίτεχνη πάσα έχοντας διδυστεί μέσα στη ρακέτα, η οποία θα καταλήξει σε χέρια αντιπάλου. Αυτή πρόκειται να πάει μπάλα χαμηλά στο ψηλό. Ο Καρδιοφίλη, ο οποίος θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Ο Καπετάνιος, ο οποίος προσπάθησε να πάει στην weak side και ώστε να πάρει την μπάλα και να επιχειρήσει κάποιο σουτ των πόντων, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο, αν όχι τρεις παίκτες της Πουέμπλα σχεδόν σε κάθε επίθεση μέσα στη ρακέτα. Υπάρχει πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Καρατζαούρης θα περάσει στον πάγκο. Για δύο άστοχο από τον Καπετάνιο από τη γωνία. Ποιος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, επαναλαμβάνουμε πριν. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο ο Τάλης. Πάτησε πολύ γερά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Προσωπικός του αντίπαλος εκεί πέρα δεν ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Ο Καρδιοφίλης βρέθηκε αμυγός ελεύθερος, θα πάρει ένα σουτ από την κορυφή άστοχο. 1-7, 2-6 με συγχωρείτε τρίποντα για την ομάδα της Πουέμπλα. Υπάρχει πρόθεση να πάρει την μπάλα χαμηλά ο Τάλης, ο οποίος δίνει ομυρικές μάχες για να βρεθεί σε πλεονέκτημα. Η μπάλα θα βρεθεί πάλι στην περίμετρο, θα πάρθει ένα ακόμα σουτ από τον Τσάλτη. Άστοχος. Κασεκίδης. Σμελίδης. Κασεκίδης στην κορυφή. Σμελίδης. Ένα ακόμα σουτ για τρεις. Ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο. Στη γωνία. Ενώ ετοιμάζεται αλλαγή για την Πουέμπλα. Ο Προχωρίδης ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Αρχιδιφλέξιον και τώρα προϋποθέσεις εθνιδιασμού τον Σουρμελίδη να μην χάνει καθόλου χρόνο, να παίρνει ξανά την μπάλα μετά από επιθετικό rebound. Θα στοχίσει μια ακόμα φορά, η μπάλα είναι εκτός. Τώρα θα γίνει η αλλαγή.
Καπετάνιος θα βγει έξω. Μετά υπάρχει ο Μαυροχωρίδης. Θα παίξει μετά το time out, το οποίο υπάρχει και από πλευρά της Αφιάλου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στη Sonic Arena. Το σκορ είναι 11-17. Η Puebla έχει την κατοχή. Οι ομάδες δεν παίζουν ιδιαίτερα πιεστική άμυνα τόσο στην περίμετρο όσο και στην ρακέτα τους. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπάρχει μόλις ένα φάουλ στο παιχνίδι. Καρδιοφίλης στα 5 δευτερόλεπτα θα προστάρει. Βρέθηκε πάλι ελεύθερο σούτ για 3 από την αριστερή πτέρυγα. Ο Χασεκίδη θα στοχίσει. 3 στα 8 τρίποντα για τις δύο ομάδες. 3 στα 9 τώρα για την Αφιέλα, η οποία θα πάρει ένα εξαιρετικό rebound. Η μπάλα θα ανακαταλήξει στον Γιαγκόπουλο, ο οποίος έχασε σούτ για 3, χάσει και ένα τρίποντο. Μάλιστα με το που έχασε το σούτ για 3, με το που πήρε το σούτ για 3 μάλλον, πήγε να πάρει το rebound. Άστοχο σούτ από μέση από τα 4 περίπου μέτρα από τον Καρδιοφίλη. Περάσει το τελευταίο λεπτό. Τώρα έχει κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στο 11-17. Πολύ όμορφη φάση, άξια για highlights από τον Γαλλί. Βρίσκεται την δεξιά πτέρυγα. Διαφορά έχει φτάσει στο 8. Έχουν πάρα πολλά φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Κασεκίδης. Την μπάλα στη weak side. Δεν έχει το καλύτερο δυνατό spacing. Θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει. Αλέξανδρος. Πρακτικά όλος ο χρόνος για την Αχίαλο τώρα, η οποία έχει την ευκαιρία να φτάσει τη διαφορά σε διψήφιο ή ακόμα και να περάσει το διψήφιο, αν έχει σε 3. Το δευτερόλεπτο τώρα, Γαλλίση Σταυρωτή, πάει κόντρα σε όλους και σε όλα. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Μόλις το δεύτερο φάουλ για την Πέμπλα. Τέλος, η οποία θα κλείσει όπως φαίνεται την περίοδο έχοντας δεχτεί 11 πόντους εκτός απρόπτου, έχοντας κάνει 0 φάουλ. Έτσι μιλάμε για φάουλ, υπάρχει ένα ακόμα φάουλ το οποίο καταλογίζεται στον Χασεκίδη. Φάνηκε να είναι προθέσιος. Καλής, το επαναφέρει. Εγκόπουλος το σκέφτηκε για 2. Στα μέτρα υπάρχει επιθετικό rebound και σούς. Δεν μπήκε. Τον Τάλι. Από εδώ το 31 και από εδώ το 13. Τέλος πρώτης περίοδου λοιπόν, το σκόρ είναι στο 11-19 υπέρ της Αγιάλου, η οποία έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει έναν μικρό ρυθμό. Βέμπλα, η οποία κυνηγάει πολύ το σουτ για 3. Την έχει δικαιώσει στην αρχή του παιχνιδιού, μετά έκανε κάποια άστοχα σουτ. Επιστρέφουμε πολύ λίγο για την συνέχεια της δεύτερης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για να παρακολουθήσουμε τη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης μεταξύ Puebla και Αχιάλου. Σκορ είναι στο 11-19, η διαφορά είναι στους 8 πόντους. Αρκετά χαμηλό σκορ για την Puebla, η οποία κυνηγάει παρόλα αυτά το τρίποντο από την αρχή του παιχνιδιού. Ένα ακόμα σουτ για 3. Η μπάλα θα φτάσει στον Καρδιοφίλη, ο οποίος πήρε εξ αρχής το σουτ. Θα ξανασουτάρει, θα ξανασουτήσει. Γαλλής. Πάρει ένα semi screen από τον Σάλτη. Καραγιαούρης. Καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος ο Γιακόπουλος, θα κάνει airball. Υπάρχει επιθετικό rebound. Και foul. Για την ομάδα των Puebla. Γαλλής θα τύχει να επαναφέρει. Νόλουπ πάσα στον Τάλι, ο οποίος βρέθηκε ελεύθερος για αρκετή ώρα. Μπάλα θα πάει χαμηλά στον Ραντζαούρη ξανά. Με δύο παίκτες πάει να δώσει πάσα εκεί που δώσει τρίτο. Το οποίο θα τροποδοτήσει τον Τάλι. Βάζει λίγο με τον εαυτό του.
Σετ επίθεση τώρα. Σε ζώνη η άμυνα των παίκτων της Αξιάλου. Ένα airball. Να ξεκινήσουμε δύο airball μέσα σε ένα λεπτό οι δύο ομάδες. Ένα για κάθε μία. Θα πάρει τα βήματα ο Τάλης. Σκόραρε ένα πολύ όμορφο καλάθι στην πρώτη περίοδο με πανομοιότυπο τρόπο. Εδώ πέρα δεν θα το καταφέρει. Καρδιοφίλης θα πάει κοντρά σε δύο. Θα χάσει την μπάλα. Δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ομαδική δραστηριότητα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα οι παίκτες της Πουέμπλα μέχρι στιγμής. Οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 11 πόντους εδώ και πολλή ώρα. Καλής θα πάρει ένα screen. Θα παιχτεί ένα pick and roll, δεν θα προχωρήσει μέσα στη ρακέτα ο Τάλης. Τελικός αποδέκτης. Καραγιαούρης. Καραγιαούρης. Θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει ένα ακόμα airball. Τσίπουρης θα πάει κόντρα σε δύο. Θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που καταλογίστηκε στον Γαλή. Να είχε σηκώσει το χέρι ο Καραγιαούρης. Κάτι που παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον ενώ αστοχεί ο Τσίμπουρης στην πρώτη βολή είναι ότι στο σύστημα που παίζουν σε αυτή τη φάση οι παίκτες της Αρχιάλου, ο Καραγιαούρης είναι το 5, αλλά ο Γαλής προσπαθεί να παίξει κάποια pick and roll με τον Τάλη, ο οποίος έχει περισσότερο τον ρόλο του 4. Αλλαγή κατοχής και αλλαγή παικτών. Αλεξανδρίδης θα περάσει στη θέση του Τσίμπουρη για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Καπιτάνιος Ζουρμελίδης στα 11 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Βρέθηκε ελεύθερος. Θα περάσει με ωραία σταυρωτή. Μαυροχωρίδης. Άστοχος τελικά. Καλής. Σετ παιχνίδι τώρα για τους παίκτες της Αρχιάλου. Βρέθηκε ελεύθερος ο Καραγιαούρης. Ένα σούτ από τη θέση του ύψους των ελευθερών βολών και βρεθεί ελεύθερος. Προφανώς θεωρούσαν οι παίκτες της Πουέμπλα ότι είναι ακίνδυνος εκεί πέρα, ενώ ο Καρδιοφίλης θα πάρει ένα ακόμα coach to coach και θα έχει στοχίσει αυτή τη φορά. Τάλης πάει στην εσωτερική, θα πάει ανάμεσα από δύο από τον Μαυροχωρίδη και τον Καρδιοφίλη. Φάουλ που χρεώθηκε στον πρώτο, στο Μαυροχωρίδη, για δύο βολές. Πρέπει να έχουν πολύ καλό management όσον αφορά και τα φάουλ οι παίκτες της Αρχιάλου, καθώς έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους, οπότε αν κάποιος αποβληθεί θα υπάρχει πρόβλημα. Θάλης άστοχος στην πρώτη, έστοχος στη δεύτερη. Ενώ και οι παίκτες της Αρχιάλου είχαν κολλήσει στους 19 πόντους για αρκετή ώρα. Σουρμελίδης. Σε ζώνη για μία ακόμα φορά η άμυνα των παίκτων της Αρχιάλου. Σουρμελίδης. Υπάρχουν πολύ καλά spacings τώρα από την ομάδα των παίκτων της Πουέμπλα. Σουρμελίδης θα πάρει ένα σούτ για τρεις, ενώ ο καπετάνιος διχύστηκε για να πάρει κάποιο επιθετικό rebound. Βρέθηκε στο πάτωμα ο προσωπικός αντίπαλος του Σορμπεντζή, ο οποίος θα πάρει τώρα το επιθετικό rebound μετά από άστοχη προσπάθεια του παίκτη του. Κοιτάξτε πόσο ο Καραγιαούρης προσπαθεί να πάρει το πλεονέκτημα και την μπάλα και πώς διπλώνει άμυνα ενώ υπάρχει block από τον καπετάνιο. Κοιτάξτε πως δεν διστάζουν καθόλου να στείλουν δεύτερο ή ακόμα και τρίτο παίκτη στον εκάστοτε ψηλό. Συνήθως είναι ο Καραγιαούρης που βυθίζεται μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν έχουν κινηθεί τόσο το τρίποντο οι παίκτες της Αρχιάλου. Ένα σούτ από τα 6 μέτρα τον καπετάνιο άστοχο. Καλής. Πρώτη πάσα συγκρατεί με δυσκολία ο Γιαγκόπουλος. Τάλης, reverse, κόντρα σε δύο. Κόβεται αλλά με φάουλ.
κερδίσει δύο βολές. Έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά ξανά στους 9 πόντους. Ναι, ενώ ευστοχή στην πρώτη έχουν τρία ομαδικά σε 3 και 35 οι παίκτες της Puebla. Έναντι ενός της Αχίαλου, η δεύτερη πολύ δεν θα μπει, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Τσιμπελίδης. Τσάλτης προσπαθεί να αναχαιτήσει κάθε πιθανή πάσα. Πάει μέχρι μέσα, πολύ όμορφη προσπάθεια ο Μαπαχωρίδης, έχοντας περάσει δύο αντιπάλους. Καπετάνιος, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες, αλλά φαίνεται πρόθυμος, είναι πολύ καλός στο off-ball παιχνίδι. Τόσο αμυντικά όσο επιθετικά, όπως τώρα που πήγε να τοποθετηθεί να πάρει το αμυντικό rebound. Παρότι δεν είναι ο ψηλότερος παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Όμορφη πάσα από τον Στουρμελίδη και όμορφο τελείωμα από τον Καρδιοφίλη. Κάπως έτσι η διαφορά πέφτει στους 4 από τις 9. Ένας επιτυχημένος εφηδιασμός για την Puebla, μπορεί να αυξήσει και το ηθικό της ομάδας, όχι μόνο το σκορ, ενώ υπάρχει φάουλ. Πολύ νωρίς φτάνουν τα 4 ομαδικά. Ο Γαλλής, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει μια πάσα γρήγορη και δεν τα έβαλε λίγο με τον εαυτό του και με τον παίκτη του. Δεν συνεννοήθηκαν γρήγορα. Θα στοχίσει ο Σερπεζής σε ένα ακόμα σουτ. Καρδιοφίλης θα εκτελέσει έναν ακόμα εφηδιασμό επιτυχημένα. Αν δεν κάνω λάθος, ο τρίτος που έχει κάνει. Πραγματοποίηση. Ο Γαλλής, ίσως αυτός δουλεύει υπερορίες κατεβάζοντας την μπάλα. Ένα σουτ άστοχο από τον Σερπεζή. Υπάρχει αλλαγή, διακοπή στο παιχνίδι για αλλαγή στον Σερμετζή. Αναγκαστική αλλαγή τώρα Μπερνής Σοτάλης μετά το time out, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Το σκορ έχει φτάσει στο 19-21 με 4 και 53, με συγχωρείτε, για να φτάσουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 19-21 υπέρ της Αχίαλου, η οποία βλέπει τη διαφορά να μικραίνει όλο ένα και περισσότερο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Αχίαλος έχει σκοράρει μόλις 2 πόντους. Έχει καταφέρει, δεδομένων των συνθηκών, να κρατήσει χαμηλά την αντίπαλη ομάδα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρει σκορ και στην επίθεση. Να υπάρχει πολύ όμορφη διαφορία της μπάλας. Με τελικό αποδέκτη τον Καρδιοφίλη, ο οποίος θα σκοράρει ένα ακόμα δίποντο, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Να σου για 3 πόντους από τα 9, μπορεί και παραπάνω μέτρα από τον Γάλλη. Ο οποίος θα είναι εκνευρισμένος, το deflection, η μπάλα είναι ξανά για την Puebla με 16 δευτερόλεπτα. Ο οποίος θα είναι εκνευρισμένος από κάποια προηγούμενη φάση η οποία δεν βγήκε. Τα 13 δευτερόλεπτα τώρα, Καρδιοφίλης βρέθηκε ξανά ελεύθερος, θα αστοχίσει. Θα παλέψει για το αμυντικό, για το επιθετικό rebound, ο Αλεξανδρίδης δεν έχει καταπτύχει. Και ο Γαλλής τώρα θα ξανακατεβάσει την μπάλα. Στα 4 δευτερόλεπτα, όλα 21 πλέον. Ραγκόπουλος, άστοχος στο 3. Υπάρχουν δύο παίκτες της Αχίαλου εκεί πέρα, δεν θα καταφέρουν να πάρουν το επιθετικό rebound. Τώρα προϋποθέσεις εφηδιασμού, πρώτη πάση του Καρδιοφίλη, ο οποίος δεν χαρίζεται συνήθως και δεν θα χαριστεί ούτε τώρα, παίρνοντας μία συμπληρωματική βολή καθώς κατεδάφησε τον αντίπαλό του, τον Γιαγκόπουλο. Ενδιαφέρον match-up και οι δύο πολύ δυναμικοί παίκτες δίνουν το δυναμισμό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Καρδιοφίλης εκτελεί εφηδιασμούς, ο Γιαγκόπουλος κυρίως προσπαθεί να πάρει επιθετικά rebound και να απειλήσει περαιτέρω έξω από τη γραμμή των 3 πόντων. Έξω το πόσο και 2. Καλής. Υπάρχει mismatch, θα τον παίξει στα πόντια και πολύ έξω να κάνει το φάουλο
Τσιάκαλης, ο οποίος έχει περάσει αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Τσιάκαλης. Πολύ έξυπνο ο Γαλλής. Εκμεταλλεύτηκε ταχύτατα το mismatch. Θα ευστοχίσει την πρώτη. Η ομάδα της Puebla έχει ήδη εξαντλήσει τα ομαδικά φάουλ, έχοντας κάνει 5. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Γαλλής. 24-23. Σκορ που θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί μετά από 10 λεπτά μπάσκετ, έχει διαμορφωθεί μετά από 16.5. Καρδιοφίλης. Καρδιοφίλης θα πάρει την μπάλα. Κλείνεται από 3 παίκτες. Θα καταφέρει να γυρίσει και να καταφέρει να σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Έχει κάνει πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά για την ομάδα του. Γαλλής, θα πάρει ένα screen. Δεν θα μπορέσει να βγει κάποιο pick and roll με τον Καραντζαούρη, καθώς καλύπτεται ασφυκτικά, θα έλεγα. Βγαίνει τώρα έξω από την ρακέτα για να πάρει την μπάλα. Πάλι με double team πάνω του, βρήκε τον ελεύθερο παίκτη. Άστοχος, δεν θα υπάρξει κάποιο επιθετικό rebound στο τέλος της επίθεσης της Αντιάλου. Βάλις, θα αστοχίσει. Καρδιοφίλης, στα 15 δευτερόλεπτα. Περάσει για μία ακόμα φορά. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, υπάρχει επιθετικό rebound του Καπετάνιο. Ίσως θα είχε την εντύπωση ότι έγινε κάποιο φάουλ. Ο Γαλλής θα αστοχίσει κι αυτός σε έναν εκβιασμό. Λίγο άναρχο μπάσκετ. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, πολύ όμορφη φάση για το Σουρμελίδη, ο οποίος σούταρε και στόχισε σε ένα σούτ από την πρώτη, από την γραμμή των δεύτερων βολών. Ο Γαλλής θα αστοχίσει σε ένα ακόμα σούτ από τα 9 μέτρα. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες με τον Ρεφ και τον Γαλλή. Υπάρχει time out το οποίο είχε προαναγγελθεί στην γραμματεία από τον Καρατζαούρη. Σκόρ έχει φτάσει στο 28-23. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Σαμικ Αρίνα. Το σκόρ είναι 28-23. Η μπάλα είναι με την Αγχίαλο μετά από μια συνεννοησία στο blockout της Puebla. Καρατζαούρη με ξεκάθαρη πρόθεση να επιτεθεί στη ρακέτα. Διατρής άστοχο αυτή τη φορά από την περιφέρεια. Και σκόρ rebound τον Καρατζαούρη, ο οποίος φωνάζει για επίσημα. Παίρνει κάποια νεύρα. Συνεννοούνται τώρα οι παίκτες της Puebla για τα ματσαρίσματα. Τι μπορείς κάνει κάποιες διατάσεις. Ένα ακόμα φάουλ. Άστοχος στην πρώτη, ίσως επηρεασμένος από τον εκκληματισμό τον οποίο ο οποίος τον είχε καταβάλει. Άστοχος στη δεύτερη, ο ίδιος επιθετικό rebound. Υπάρχει επανάληψη της βολής. Ναι, υπάρχει επανάληψη της βολής. Όχι, δεν υπάρχει επανάληψη της βολής. Να το έκανα. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Μπάλα για την Puebla. Το παίκτης της Αγχίαλου είχε μπει πιο νωρίς μέσα στην ρακέτα. Καρδιοφίλης, Καπετάνιος, συγχωρείτε, θα βγάλει ξανά την μπάσα στην γωνία. Άστοχος τώρα στο Σουρμελίδη και ο Μπεζής Νταγκόπουλος έχει το σειρά για να χάσει μια κατοχή. Ψάλτης θα επαναφέρει στα 19 δευτερόλεπτα. Δεν χάθηκε πολύς χρόνος από την επίθεση. Για 3. Άστοχο, ένα ακόμα από τον Τζαγκόπουλο και θετικό rebound από τον ίδιο και θα σκοράρει αυτή τη φορά για 2 πόντους. 28-25. Η Puebla, η οποία έχει 2 ακόμα φάουλ να δώσει σε αυτό το 1 και 7 που έχει απομείνει. Ένα jump shoot άστοχο, ο ίδιος το θετικό rebound μετά από μια περίεργη συγκυρία. Ο Τσίμπουρης θα βρωθεί. Ο Τουρμελίδης βρέθηκε ελεύθερος σε εκείνον το σημείο. Έχει βρεθεί πολλές φορές ελεύθερος απόψε.
Καλής. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 28-25 το σκορ. Καλής θα πάρει ένα screen. Θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά εκεί που είναι μόνο ο ψάλτης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Πολύ όμορφη πάσα. Συγκρατεί με πολύ μεγάλη δυσκολία ο Σερμελίδης. Υπάρχει στήριγμα. Το φάουλ το οποίο έχει καταλογιστεί στον Τάλι. Χαμηλά. Φαινόταν ότι κάτι θα συνέβαινε σε αυτή τη φάση. Είτε ο Σερμελίδης θα πατούσε την γραμμή, είτε θα γινόταν κάποιο φάουλ. Καλλιοφίλης. Στα 11 δευτερόλεπτα. Σερμελίδης σε ένα ακόμα σούτ από την γωνία του αγαπημένου του σημείου, όπως φαίνεται. Καλλιοφίλης θα τροφοδοτηθεί και θα εκτεθήσει γυρνώντας. Ένα fade away. Καλή στην τελευταία επίθεση. Όλος ο χρόνος τώρα για την Ακίαλο. Θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί τον χρόνο. Θα πάρει δεύτερο screen από τον Τάλι. Μπαλά θα βγει στην περίμετρο, σούτ για 3, άστοχο. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Καραγιαούρη. Μπορείς στο 30-25. Μικρόνο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την ένταξη του δεύτερου μικρόνου. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, φίλες και φίλοι. Το σκορ είναι 30-22-25, με συγχωρείτε, υπέρ της Αχίαλου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στα τελευταία 8 παιχνίδια η Αχίαλος σκοράρει κατά μέσο όρο 68,75 πόντους, ενώ η Πουέμπλα σκοράρει 56,3, και τα δύο σκορ κατά μέσο όρο είναι μικρά. Και αυτή η διαφορά 12 πόντων θεωρητικά ευνοεί τους παίκτες της Πουέμπλα, ειδικά αν το σκορ πάει σε χαμηλό τέμπο ή σε χαμηλό σκοράρισμα, εν πάση περιπτώσει. Καλλιοφίλης. Κάλης με το καλημέρα καλά. Το φάουλ. Όχι. Υπάρχουν βήματα. Βιάστηκα να μιλήσω λίγο. Αλλαγή κατοχής. Σερμελίδης. Τσιμπούρης. Μπάλα θα βγει στην περίμετρο. Καλό passing game. Ξανά στην αδύνατη πλευρά. Η αδύνατη πλευρά άλλαξε. Και άλλαξε και η μπάλα μαζί με αυτήν. Το σουτ δεν θα μπει για την Πουέμπλα. Γαλής. Σουτ για 3. Άστοχο. Νιώθει καλά. Νιώθει αυτοπεποίθηση όπως φαίνεται. Θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο είχε πάρει 2 σουτ στην αρχή της επίθεσης από τα 9 ή και παραπάνω μέτρα. Σουμπελίδης. Συνεχίζουν την ζώνη οι παίκτες της Αχιάλου. Έχουν σε αυτή τη φάση κάνει 3 παίκτες μέχρι τη ρακέτα τους. Και έτσι δίνουν δικαιώματα για πολλά ελεύθερα σου 3 πόντων. Κάτι που οι παίκτες της Πουέμπλα έχουν πάρει αλλά δεν έχουν εκμεταλλευτεί, έχοντας 3 στα 17. Ένα άχος στόχο σου. Αχίαλο αυτή τη στιγμή. Καλλιοφίλης, το αγαπημένο του δίποντο παιχνίδι. Ίσως προσπάθησε να εκμεθεί κάποιο φάουλ, δεν τα κατάφερε. Καλής. Θα χάσει προς την μπάλα ο Γιαγκόπουλος. Βρέθηκε στη γωνία, θα βγει μπάλα στον Ραγιαούρη. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Πάρει το φάουλ. Επάξια. Παρ' που χρεώθηκε στον καπετάνιο. Άστοχος στην πρώτη Καραγιαούρης. Σιγά σιγά αρχίζει να χαλάει το ποσοστό αρκετά. Έστοχος στη δεύτερη, 5 στις 11 τώρα για την Αχίαλο. Μία στις 3 έχουν σουτάρει μόλις 3 βολές οι παίκτες της Πουέμπλα. Μετά από σκάρτα 22 λεπτά. Μπαλά θα προσπαθήσει να βγει στον
Κασεκίδη, θα βγει μετά από τη flexion. Συγκράτησε εντός μισού. Άστοχο σου τώρα για τον Σουρμελίδη. Airball. Είναι εδώ και πολύ ώρα το momentum οι παίκτες της Αχιάλου. Δεν έχουν καταφέρει να αυξήσουν τη διαφορά. Θα το κάνουν τώρα. Άστοχο σου τώρα για τον Καρδιοφίλη. Καλής, προστατεύει την μπάλα. Καλής. Ακίνδυνος θεωρητικά ο Καραγκιάουρης εκεί. Πάει πάλι ανάμεσα σε δύο. Λύστηκε, θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Μια πάση οποία δεν ήταν η καλύτερη. Στα 4 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση της Αχιάλου. Τώρα το αντιλαμβάνεται Σάλτης. Να κλείθηκε να πάρει ένα σουτ τραβηγμένο από τα μαλλιά, το οποίο δεν είχε κάποια τύχη. Τσιμπουρής. Σουρμελίδης στη γωνία. Βγάλει μια ρυψοκίνδυνη πάσα στην αδύνατη πλευρά, ενώ είχε έρθει ο καπετάνιος, ο οποίος υπάρχει άστοχο σουτ από το Σουρμελίδη και αμυντικό rebound. Ο καπετάνιος, ο οποίος συνεχίζει να δουλεύει υπερορίες στο off-ball παιχνίδι του. Υπάρχει deflection και κλέψιμο. Ξαναπάρει την μπάλα ο Τσίμπουρης. Θα αλλάξει με τον καπετάνιο. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Έχει, φαίνεται να έχει χτυπήσει. Υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Και πάλι στα σκοράρι δύο πόντους. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά το στήριγμα, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Η αλλαγή για τους παίκτες της Πουέμπλα. Ο Νεράκης είναι ζητημένο χάσει στον πάγκο ο καπετάνιος. Περνάει μετά από αρκετή ώρα ο Μαυροχωρίδης. Το ένα του σταματάει το άλλο, όχι. Αλλαγή. Ενώ περνάει και ο Λαπαρίδης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα μια αναγκαστική, πραγματικά αναγκαστική αλλαγή για τον Τσίμπουρη, ο οποίος φαίνεται να έχει ίσια σε πίσω να μην είναι κάτι σοβαρό. Προηγουμένως ο παίκτης της Αχιάλου χορηγήθηκε πάγο. Ακόμα δεν έχει δράσει στον αγωνιστικό χώρο. Καλής. Πάρει ένα screen, βρέθηκε ελεύθερος, θα ευστοχίσει. Για τρεις. Υπάρχει time out, σκόρνει στο 30-34. Το παιχνίδι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά όσον αφορά την τακτική των δύο ομάδων σε αυτά τα πρώτα 3-50. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. 30-34 το σκορ σε αυτά τα πρώτα 3-50. Το πετάνει σε τεράστιο πάγκο, δείχνοντας φανερά εκνευρισμένος. Μια απόφαση που δεν πάρθηκε. Κάτι που αφορά τον τραυματισμό του Τσίμπουρη. Σκορ μετά από πολλή ώρα τώρα για τους Πουέμπλε, οι οποίοι είχαν κολλήσει για πάνω από 4 λεπτά στους 30 πόντους. Καραγκιάουρης γυρνάει. Καλής. Άστοχο σουτ για 3 αυτή τη φορά από τον Τζάλτη. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό απόψε, ο Καραγκιάουρης να μαζεύει πάνω του και έχει μέλη δύο ή και παραπάνω παίκτες και να βρίσκεται κάποιο ελεύθερο σουτ από την περίμετρο. Στα 8 δευτερόλεπτα ο Καραγκιάουρης θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Καλό passing game, θα κύριζε βρέθηκε ελεύθερος. Θα στοχίσει. Θα κύριε rebound, τελικός αποδέκτης ο Γαλής. Πάσα στον Τσάλτη, ήρεμα του φαράνου ο Καραγκιάουρης. Βρίσκεται στην κορυφή. Αν μπορούσε να δώσει κάποιο screen στον Γαλλί, ο οποίος δεν φαίνεται να το έχει ιδιαίτερη ανάγκη, θα βγάλει στον Ραγκόπουλο. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound και έστωχος αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά ο Ψάλτης από το ίδιο σημείο στο οποίο, από το οποίο αστόχησε προηγουμένως. 32-37. Παίκτες της Αχιάλου δεν φαίνεται να είναι σε θέση να μπορέσουν να αυξήσουν αυτή τη διαφορά, έχοντας πολύ ωραίο το momentum με το μέρος τους. Η διαφορά έχει κολλήσει
υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στους 4-5 πόντους. Οι Πουέμπλα βρίσκανε στον πρώτο ημίχρονο τρόπο να επιστρέψουν. Άστοχος εδώ πέρα ο Μαυροχωρίδης στην πρώτη βολή. Αλλά αυτή η διαφορά έχει φτάσει πλέον στους 5 πόντους σε ένα πολύ κομβικό σημείο για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ήδη υπάρχοντας ρυθμός. Η διαφορά των 5 πόντων δεδομένων των αναλογιών είναι αρκετά μεγάλη δεδομένου του σκορ. Άστοχος και στη δεύτερη. Σκαφίλης την μπάλα από τον Γιακόπουλο και Καλής, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος δεν έχει κάτι καθόλου στον πάγκο. Καραγιαούρης, Καλής. Πολύ καλή άμυνα, έχει κλειστεί, θα αναγκαστεί να σουτάρει. Και το απλό άστοχος. Μάχη για το rebound, φάνηκε ο Γαλλής να έχει σαφή πρόθεση να τροφοδοτήσει τον Ψάλτη, ο οποίος είχε κλειστεί μέσα στη ρακέτα. Για κλειδωθεί, πατώντας τη γραμμή, να σου μπήκε και βγήκε από τον Χασεκίδη. Γαλλής δίνει εντολή να μην μπει κανένας παίκτης μέσα στη ρακέτα. Ο Γιαούρης πάρει παρόλα αυτά την μπάλα μέσα στη ρακέτα, ο Τάλης θα στοχίσει. Καρτιοφίλης θα κατεβάσει σαν guard. Δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα να πάρει και αυτό το ρόλο, έχοντας 3 ή 4 επιτυχημένα εκτελεσμένους ευθυνδιασμούς στο ενεργητικό του απόψε. Σιμενίδης άλλαξε με τον Λαπαρίδη, ο οποίος έχει περάσει τον ομιστικό χώρο. Στον καπετάνιο, ο οποίος πέρασε εκνευρισμένο στον πάγκο. Low post τώρα για τον Καρδιοφίλη. Υπάρχει συνεισία, δεν υποδέχτηκε σωστά την πάσα ο Λαφαρίδης. Κρίμα γιατί είχε βρεθεί σε πολύ πλεονεκτικό για αυτόν σημείο. Υπάρχει ένα ακόμα time out. Οι δύο ομάδες έχουν 2 και 1 φάουλ να δώσουν αντίστοιχα σε 3 και 41 που απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena. Σκορ είναι 32-37 υπέρ της Φιάλου. Γαλλής, ο οποίος θα βγάλει την πάση στην αδύνατη πλευρά. Καλό passing game. Δεν βρέθηκε ελεύθερος, αλλά θα πήρε το shoot. Ψάλτης, στην αδύνατη πλευρά βρέθηκε ελεύθερος ο Κασεκίδης για την Πουέμπλα. Βρέθηκε ανάμεσα σε τρεις, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες έντονες για βήματα του Μαυροχωρίδη, ο οποίος έβγαλε την μπάλα εκτός περιμέτρου. Αλλά το σουτ δεν θα μετουσιωθεί σε τρεις πόντους για την Πουέμπλα. Ο Γιαούρης θα βγάλει φανταστική πάσα ανάμεσα από δύο. Στάλι. Υπάρχει ένα ακόμα άστοχο σουτ, αλλά ένα ακόμα επιθετικό rebound. Η ομάδα της Πουέμπλα είχε καταφέρει να ελέγξει τα rebound μετά από μια επιδημία που είχε άστοχων αμυντικών rebound στο πρώτο δεκάλεπτο. Φαίνεται ο Δαίμονας έχει έρθει να ξαναστοιχιώσει, καθώς στις τελευταίες φάσεις δείχνουν ανήμποροι να βγάλουν τα blockout. Καρδιοφίλης έχει ευστοχίσει σε ένα σουτ για τρεις, θα προσπαθήσει να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα ο Γαλλής να ευστοχίσει. Τώρα υπάρχει ένα micro momentum για τους παίκτες της Πουέμπλα, αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία. Πάει την εσωτερική ο Σιμελίδης, θα ευστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καρδιοφίλη, σουτ για τρεις. Άστοχο όμως από τον Σίγκουρη. Στις τελευταίες φάσεις οι παίκτες της Πουέμπλα παίρνουν τα επιθετικά και δεν παίρνουν τα αμυντικά. Ένα λίγο παράδοξο. Καλής. Ομιλητικές μάχες μέσα στη ρακέτα για μία ακόμα φορά. Βρέθηκε ελεύθερος. Θα αστοχίσει, θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό rebound άστοχος. Ο Ψάλτης θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Καρδιοφίλης πάρει τα βήματα, θα πάρει φάουλ. Να υπάρχει παρατήρηση. Το Γαλλί. Εσύ διαμαρτυρήθηκε για το στήριγμα. Γιατί με φάουλ Καρδιοφίλης θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών.
4-0 σερί για τον Καρδιοφίλη και για τη συνεπώς για την ομάδα των Πουέμπλα. Ο Καρδιοφίλης κρατάει όρθια την ομάδα των Πουέμπλα. Και τολμώ να πω πως σε περίπτωση νίκης έχει βάλει πολύ καιρές βάσεις για να κερδίσει τον τίτλο του MVP του απόψινου αγώνα. Καλής. Καραγκιαούρης, οι μάχες συνεχίζονται στη ρακέτα. Ενώ έχει πολύ ενδιαφέρον και το match-up του με τον Μαυροχωρίδη. Θα πάρει τώρα το επιθετικό rebound από το επιθετικό του αντίπαλο. Καρδιοφίλης θα τρέξει, θα βάζει τον εαυτό του ο Καραγκιαούρης. Καλό πάση για μία φορά, για μία ακόμα φορά, βρέθηκε ελεύθερος ο Χασετίδης, δεν θα πάρει το σουτ για τρεις. Ούτε ο Σουρμελίδης, ο οποίος βρέθηκε αμυγός ελεύθερος. Πάρει την εσωτερική, θα στοχίσει. Συμφώνουν παρόλα αυτά οι παίκτες του πάγκου, τους συμπαίκτες τους που είναι μέσα στο παρκέ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Καλής αφήσει πολύ όμορφα στον Καλή. Καραγκιαούρης θα στοχίσει μετά το επιθετικό rebound. Φαίνεται να έχουν σαφή υπεροχή στα επιθετικά rebound οι παίκτες των Σαχτιάλου. 39 όλα μετά το έστοχο σουτ μέσης απόστασης από τον Μαυροχωρίδη. Υπάρχουν εντολές για μια μεγάλη επίθεση. Στα 12 δευτερόλεπτα θα μείνουν 2 και κάτι με πρόσφυρες υπολογισμούς για την Πουέμπλα. Τώρα στα 6 δευτερόλεπτα ξεκινάει η επίθεση. Υπάρχει φάουλ από τον Τσίμπουρη στον Καλή. Είχε να δώσει και έχει ένα ακόμα να δώσει η ομάδα της Πουέμπλα. Καλής. Προσπαθείς τον Τάλι, μια πάση που δεν ήταν η καλύτερη, θα συγκρατήσει αυτό που πάρει την deflection και τώρα βρίσκεται στον ελεύθερο χώρο, θα στοχίσει ο Χατερκίδης. Στοχίσε ένα lay-up μόνος του, συμβαίνουν αυτά, υπάρχει και η πίεση, υπάρχει και η ένταση, υπάρχει και το άγχος ενδεχομένως και η θερμοκρασία. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, 39 όλα. Τρέχουμε για την τέταρτη περίοδο, η οποία προμηνύεται συγκλονιστική αν μη τι άλλο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, 39 όλα. Οι δύο ομάδες μετά από 30 λεπτά βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία. Τουλάχιστον αυτό δείχνει ο πίνακας του σκορ, ο οποίος λέει πολλά, αλλά πολλές φορές δεν λέει τα πάντα. Αλλά είναι αυτός που μετράει. Κατοχή είναι για την Πουέμπλα, η οποία θα ξεκινήσει μια επίθεση με πολλές πάσες όπως συμβαίνει και στα πρώτα 30 λεπτά για την αλλάξη τώρα. Θα στοχίσει ο Καπετάνιος, ο οποίος έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Γαλής, Τάλης, Σάλτης, ένα σουτ για τρεις, άστοχο από τον Γιαγκόπουλο. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τα επιθετικά rebound είναι ένας τομέας στον οποίο η Αχίαλος πραγματικά κυριαρχεί με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Η Πουέμπλα έχει πάρει 6 επιθετικά rebound, η Αχίαλος έχει πάρει το τρομακτικό νούμερο των 17 επιθετικών rebound μέσα σε 30 και μισό λεπτά. Καλής, ένα floater, πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Μουγιασμένο ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Τσιμπούρης, μπάλα θα φτάσει ανορθόδοξα κάπως στον Καρδιοφίλη, ο οποίος θα πάρει την εσωτερική. Θα ευστοχίσει. Ο Καρδιοφίλης κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα ένα καταπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζουμε, είχε σκοράρει 5 πόντους σερί από 2 βολές και ένα τρίποντο προηγουμένως στο τέλος της τρίτης περίοδου, σε ένα πολύ κομβικό σημείο, ενώ είχε καθιδρύσει το momentum η αντίπαλη ομάδα της Αχτιάλου. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ για 2 βολές ο Καρδιοφίλης. Τρίτο. Άστοχος τώρα στη λίγο αντιπολή.
δικαιούται εντός εισαγωγικών να χάσει κάποιες βολές, έχοντας επιτελέσει τόσο σημαντικό έργο. Άστοχος και στη δεύτερη. Καραγκιαούρης στο rebound. Γαλής, ο οποίος όπως φαίνεται θα παίξει όλο το 40 λεπτό ή 45 λεπτό, αν υπάρξει παράταση, ενώ θα ευστοχίσει σε ένα σουτ 3 πόντων. Σταματάει την τρίπλα τώρα ο Τσίμπουρης. Στην κορυφή. Και ο Φίλης ένα ακόμα σουτ θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ο Καπετάνιος συνεχίζει την off-ball περιπέτειά του. Καλής. Σάλτης θα πάρει ένα screen σαν guard. Η μπάλα θα βγει στον Καραγιαούρη. Ένα σουτ με μεγάλη καμπύλη. Άστοχο, υπάρχει σφύριγμα. Έχει περάσει εκτός μπάλα. Καπετάνιος. Φανερά πιο ήρεμος αυτή τη φορά από ό,τι όταν είχε πει για τον αγωνιστικό χώρο. Είναι φρέσκος. Στου διατρίσει είχε βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή ο Μαυροχωρίδης. Άστοχος. Επιθετικό rebound του Καπετάνιο. Μπάλα θα βγει στον Χασοκίδη. Ένα ακόμα σουτ για τρεις, ένα ακόμα άστοχο σουτ. Τον Τσίμπουρη κάποιος ακούστηκε να λέει να έχουμε σπάσει από τον πάγκο του Έμπλα και συμφωνώ, αλλά το χάκι στο ποσοστό στα τρίποντα δεν περιορίζεται μόνο στην ομάδα της Πουέμπλα, καθώς η Αχίαλος έχει 7 στα 33, 7 στα 34 τώρα, ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Καραγκιαούρη, ο οποίος δίνει ομοιρικές μάχες μέσα στη ρακέτα για να επικρατήσει. Καρδιοφύλλης, ωραία πάνς, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, θα στοχίσει όμως το σουτ μέσα της απόστασης. Καραγκιαούρης δέχεται χτυπήματα ανάμεσα σε δύο. Πολύ σκληρή άμυνα. Υπάρχει φαουλ. Όχι, υπάρχει σφύριγμα. Μην προτρέχω. Υπάρχει σφύριγμα. Έχει χτυπήσει ο Μαυροχωρίδης. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Θα πραγματοποιηθεί αλλαγή τώρα. Ο Μαυροχωρίδης περνάει έξω. Σουρμελίδης, ο οποίος είχε καιρό να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο, θα περάσει εντός τεσσάρων γραμμών. Η μπάλα είναι εκ νέου για την Αχίαλο, έχοντας 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του τώρα. Καραγκιαούρης έχει φτάσει σχεδόν στη γραμμή του τριπόντου για να πάρει την μπάλα. Υπάρχει κλέψιμο και συνεπώς καλάθι. Μία σου και μία μου, οι διαφορές συνεχώς εναλλάσσονται. Καραγκιαούρης, πολύ όμορφη, πολύ έξυπνη προσπάθεια, θα στοχίσει όμως το σουτ. Καραγκιαούρης, ο οποίος ίσως θα έπρεπε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει παίκτης να τον αλλάξει. Εύστοχο σουτ. Επιτέλους θα μπει σουτ από τον Σουρμελίδη, ο οποίος με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο έκανε κάτι καλό για την ομάδα του. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο η Πουέμπλα έχει περάσει μπροστά με 4 πόντους, έχοντας ευστοχίσει σε ένα από τα ελάχιστα σουτ για 3 πόντους τα οποία έχουν μπει απόψε στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, στην ψυχρή Θεσσαλονίκη. Παρακολουθούμε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο μάτς. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Αχίαλος έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Κυριαρχήσει πραγματικά με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως προείπαμε, στον συγκεκριμένο τομέα. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται πίσω με 4. Καλής έχει τώρα την κατοχή. Έχουμε συμπληρώσει 4 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Ένα στο διατρής μέσα και αυτό. Για να δούμε αν τα σουτ από την περίμετρο στα οποία τόσο πολύ έχουν επιμείνει οι δύο ομάδες θα δικαιούσουν κάποια από αυτές ή και τις δύο. 5 στα 8 για την Πουέμπλα και 8 στα 36 για την Αχίαλο. Είναι ένας από τους λόγους
για τους οποίους το σκορ έχει παραμείνει τόσο χαμηλά. Αφενός η αστοχία στα τρίποντα και αφετέρου η φαινομενική επιμονή των δύο ομάδων σε αυτά. Καλής θα δώσει ένα σκρίν, θα πάρει το pick and roll, θα πάει μέχρι μέσα. Άστοχο, Καραγιαούρης είναι εκεί. Άστοχος εξ επαφής. Έχοντας βρεθεί μόνος του, θα περικυκλωθεί από τρεις και υπάρχει σφύριγμα. Με φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Σουμελίδη. Mm. 5 και 12 απομένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Είναι πολύ νωρίς, αλλά τολμώ να πω ότι το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ανοιχτό. Το σκορ θα αλλάξει για μία ακόμα φορά, 46-47. Με ένα jump shoot του Γαγκόπουλου. Υπάρχουν μία και μία τεχνικές ποινές, αν μπορώ να καταλάβω σωστά. Δερμελίδης. Έχουμε συμπληρώσει 35 λεπτά αγωνιστικά. Ένα ακόμα άστοχο σουτ από τον Χασεκίδη. Σουτ για τρεις. Ένα ακόμα από τον Γιαγκόπουλο. Με τρία τρίποντα, δύο για Αχίαλο και ένα για Κουέμπλα. Σε όλο το μάτς τα σουτ δεν έμπαιναν. Τώρα που η μπάλα καίει αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά. Αρχίζουν να δικαιώνονται οι ομάδες που τόσο πολύ επιμένουν σε αυτά, έστω και τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το παιχνίδι προμηνύεται thriller στο τελευταίο τετράλεπτο, το οποίο βαδίζουμε σιγά σιγά. Υπάρχει deflection και κλέψιμο από τον Καραγιαούρο. Υπάρχει στη γραμματεία για να μετρήσει το κλέψιμο. Δεν βρέθηκε έγκαιρα ελεύθερος ο Γαλλικόπουλος, ο οποίος είχε βρεθεί σε πολύ πλεονεκτική θέση και ζήτησε την μπάλα. Καλής. Στο 2-3 από τα 8 μέτρα. Έστοχο από τον Ψάλτη, ο οποίος το πανηγυρίζει πολύ έντονα. Η διαφορά έχει φτάσει στους 7 σε ένα σημείο στο οποίο βαδίζουμε στην τελική ευθεία. Υπάρχει λάθος τώρα, καθώς ο καπετάνιος δεν υποδέχθηκε σωστά την μπάλα από τον Σουρμελίδη. Νεγκόπουλος. Καραγιαούρης. Μπάλα θα φτάσει στον Γαλλή. Τους πίσεις δεν τις τρώει ο προσωπικός του αντίπαλος, ο οποίος θα απομακρυνθεί. Υπάρχει screen πάνω στο screen. Οι αλλαγές βγάζουν ελεύθερο τον Γαλλή, ο οποίος δεν θα πάρει την μπάλα. Καραγιαούρης. Θα ευστοχίσει σε ένα σούτ, η διαφορά έχει πάει στους 9 πόντους πλέον. Υπάρχει παίκτης κάτω, καλό passing game. Ένα σουτ δεν θα μπει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καριοφίλη. Έχοντας εκμεταλλευτεί το γεγονός που τρέχει μόνος του. Μετά από τον Γιαγκόπουλο, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του για κάποιο σουτ το οποίο δεν σφυρίχτηκε. Με πίεση θα κρατήσουν την κατοχή. Παίκτες της Αχιάλου. Υπάρχει κάποια ανισορροπία, δεν έχουν βρεθεί τώρα θα πεθούν οι παίκτες. Με τα ματσαρίσματά τους στα 9 δευτερόλεπτα υπάρχει φάουλ και κερδίζει ο Καραγιαούρης. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον Καριοφίλη, είναι για 2 βολές.
Γεούρης, συγκεντρώνεται. Ευστοχή στην πρώτη πολύ. Βελτιώνοντας κάπως το 5 στα 11 που είχαν στις βολές, κάνοντας το 6 στα 12. Άστοχος στη δεύτερη, τα βάζει με τον εαυτό του. Υπάρχει πρόθεση να τρέξουν οι παίκτες της Πουέμπλα με τον Καρδιοφύλλη. Τουρμελίδης θα πάρει τη σωτερική, θα στοχίσει. Πάρα πολύ σκληρή μάχη για το rebound. Βελάκι δείχνει Ασχιάλο. Zone press από την Πουέμπλα, η οποία κυνηγάει, έχει ανέβει ένα αρκετά μεγάλο βουνό, βλέποντας τη διαφορά να έχει φτάσει στους 8 πόντους. Με 2.45 να απομένουν, σουτ για 3, άστοχο. Ευτυχώς για την Πουέμπλα θα ήταν πραγματική μαχαιριά στην καρδιά αν έμπαινε. Μελίδης, σουτ για 3, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι και φάουλ από τον Καρδιοφύλλη, ο οποίος ήταν έτοιμος να υποδεχτεί την μπάσα. Κάποιος πιο οπτιμιστής θα μπορούσε να πει ότι ήταν προμελετημένη πάσα στον Καρδιοφύλλη, γιατί δεν ήταν ένα άστοχο σουτ για 3. Έστοχος ένα ακόμα έμεσο τρίποντο από τον Καρδιοφύλλη. Το zone press συνεχίζεται. Υπάρχει χρόνος για την Πουέμπλα. Ραγκαούρης, Γιαγκόπουλος, θα στοχίσει. Θα ευστοχίσει από τη γωνία για 3. Ένα πολύ κομβικό σημείο. Ψιάζω στο τελευταίο δίλεπτο. Υπάρχει deflection με το πόδι του Γαλλή. Παναφορά, Καρδιοφύλλης, σουτ για 3, άστοχο, Γιαγκόπουλος στο rebound, Γαλλής. Σηκώνουν οι παίκτες της Πουέμπλα από τον πάγκο. Ραγκαούρης, πολύ κοσμία στην κορυφή της επίθεσης, υπάρχει φάουλ. Φάουλ και συνεχώς βολές. Μεταφερόμαστε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ. Όχι, λάθος, η καρδιά για την Πουέμπλα. 54-59, υπάρχει time-out, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο που είχαν να πάρουν οι παίκτες της Αρχιάλου. 1-46-106 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οι Πουέμπλα έχουν να ανέβουν μια διαφορά 5 πόντων, έχοντας συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ και μη έχοντας τα rebound με το μέρος τους. Έχοντας χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχουν 10 επιθετικά rebound έναντι των 20 της Αχίαλου. Ένα πραγματικά τρομακτικό στατιστικό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Ραγκαούρης θα δώσει την μπάλα στο Γαλλί, παγίδα. Θα συγκρατήσει με μεγάλη δυσκολία, θα ξαναπάρει την μπάλα. Η Αχίαλος θα παίξει και με το χρόνο, δεν έχει κανέναν λόγο να μην το κάνει, κάθε άλλο. Ταλής ανεβαίνει για να δώσει ένα screen, δεν θα το πάρει ο Γαλλής. Καρδιοφύλλης θα μαζέψει ένα αμυντικό rebound, θα τρέξει σαν guard για μία ακόμα φορά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ψάλτη. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει ο Αχίαλος. Από το επόμενο στέλνει τους αντιπάλους του στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Πολύ καλό passing game για μία ακόμα φορά από την ομάδα του Πουέμπλα. Βρέθηκε σουτ για 3 από τον Σεμελίδη, αστόχησε. Ο Καρδιοφύλλης πάρει ένα επιθετικό rebound. Την μπάλα θα φτάσει στον Καρδιοφύλλη. Πήρε το επιθετικό rebound το Καπετάνιος πριν, με συγχωρείτε. Δεν θα καταφέρνει να βγάλουν την επίθεση, αλλά υπάρχει deflection και βρέθηκε ελεύθερο σουτ, έξτρα πάσα στη γωνία. Ο Σεμελίδης θα εκτοχίσει. 57-59, για να δούμε, έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Υπάρχει φάουλ
που έχει χρεωθεί στον καπετάνιο. Συνεπώς βολές, μεταφερόμαστε στην άλλη άκρη του γηπέδου. Γκαλής, ο οποίος δεν έχει πάει πολλές φορές στην γραμμή των δεύτερων βολών. Εύστοχος στην πρώτη παρόλα αυτά, το παιχνίδι του δεν ευνοεί πολύ την εκμεύση φάουλ. Άστοχος στη δεύτερη, rebound. Κοιτάει το καλάθι ο Σουμελίδης, θα δώσει την μπάσα στον Σιγκουρή, η μπάλα θα μπει στην αυγή. Υπάρχει ακόμα ένα επιθετικό rebound και ακόμα ένα airball. Φάουλ. Ένα ακόμα Σουρμελίδης αυτή τη φορά. Τέσσερις μαξιλαράκια ασφαλείας για την Αχίαλο. Άστοχο, υπάρχει μάχη για το rebound. Ομοιρική μάχη για το rebound. Τελικός αποδέκτης του αμυντικού rebound ο Καρδιοφίλης, ο οποίος δεν θα πάρει το σούτ, θα προτιμήσει την μπάσα στον Τσίμπουρη και δικαιώνεται. 60-61, υπάρχει ίσως κάποιο φάουλ, τώρα θα γίνει. Φάουλ που έχει χρεωθεί στο Χασακίδη. Είναι βολές, όπως και οποιοδήποτε άλλο φάουλ σφυριχτεί απόψε. Έστοχο στην πρώτη, 60-62. Αν αστοχίσει στη δεύτερη και υπαρχθεί επιθετικό rebound, ενδεχομένως να είναι χειρότερη συγκυρία για την Πουέμπλα από ότι αν απλώς ευστοχίσει και στη δεύτερη. Χρόνος ενδεχομένως να μετράει παραπάνω από, από έναν πόντο παραπάνω, ο οποίος θα έρθει. 60-63, time out. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε δικαίωμα να πάρει η Πουέμπλα. Και δεν υπάρχει άλλο time out στο παιχνίδι. Η διαφορά είναι στους 3 πόντους, με σκάρτα 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για το thriller του παιχνιδιού, το οποίο δεν λέει να τελειώσει. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Ένα στατιστικό το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα 50 για την Πουέμπλα και τα 65 συνολικά rebounds για την Αχίαλο. Συγκλονιστικά στατιστικά, 65 rebound για την Αχίαλο, η οποία παρόλα αυτά ελέγχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στους 60 και στους 63 πόντους αντίστοιχα. Έχει ανανεώσει πάρα πολλές επιθέσεις. Έχει 65 rebound, εκ των οποίων τα 20 είναι επιθετικά. Όλα αυτά σε τέτοιες φάσεις χρονικές έχουν μικρή σημασία. Αυτό που μετράει είναι οι λεπτομέρειες πλέον. Καραγιαούρης και Παντοφορίδης μέσα στη ρακέτα. Καλής στους 3. Άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Μπάλα θα βγει εκτός, ξανά στο 3, ξανά άστοχο, αμυντικό rebound και κάπου εδώ πέρα έχει τολμώ να πω ότι τελειώσει το παιχνίδι. Οι παίκτες της Πουέμπλα δεν προσπάθησαν να πάνε για δίποντο, προσπάθησαν να πάρουν 3 πόντους από μία επίθεση, δεν προσπάθησαν να πάρουν 2 και να προσπαθήσουν να αναχαιτήσουν τους αντιπάλους τους με κάποιο επερχόμενο φάουλ.
προσπάθησαν να καλύψουν τη διαφορά σε μία κατοχή έναντι δύο. Αλλά η δεύτερη κατοχή δεν ήταν σίγουρη. Μία ήταν σίγουρη και πάρθηκε. Και δεν ουσιώθηκε σε πόντους. 60-64. Μαξιλαράκι ασφαλείας. Έστοχος και στη δεύτερη. Ο Γαλλής. Καρδιοφίλης. Στο 2-3 με μεγάλη καμπύλη. Άστοχο, τελικό σκορ. 60-65 στη Σόνη Καρίνα. Μια χείλωση η οποία κατάφερε να... επιβάλλει έναν δικό της ρυθμό από την αρχή. Συνάντησε πολλά εμπόδια. Το μάτς βρέθηκε πάρα πολλές φορές ισόπαλο ή εναλλασσόμενο σε διαφορές. Ένα μάσα από τους Λογάνς. Σίγουρα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα 20 επιθετικά rebound τα οποία πήρανε και να ελέγξουν τη διαφορά και να την πάνε σε ένα... να πάνε το παιχνίδι σε ένα υψηλότερο tempo, κάτι που αν κρίνουμε από τη σημερινή αναμέτρηση φαίνεται να τους ταιριάζει περισσότερο. Οι δύο ομάδες οι οποίες πλησιάζουν τον ενεργητικό τους μέσο όρο στα τελευταία 8 παιχνίδια. Στο σημερινό παιχνίδι έχοντας σκοράρει 60 και 65 πόντους αντίστοιχα, υπενθυμίζουμε 68,7 για Αγχίαλο και 56,3,4 για Puebla, BC. Οι δύο ομάδες θα γυρίσουν στους αγωνιστές τους υποχρεώσεις έχοντας μετρήσει μία ήττα και μία νίκη. Δύο ομάδες που διεκδικούν την τετράδα στον δεύτερο όμιλο της Master Thessaloniki League. Κάπου εδώ πέρα η μετάδοση θα τελειώσει. Από όλους όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από τους διαιτητές, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.